Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση και ανταποκριθήκατε και ήρθατε σήμερα εδώ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη μας το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παναγιώτη τον Ρίγα. Η σημερινή πολιτική κατάσταση είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια και εκ του επαγγέλματος, του λειτουργήματος μάλλον, την γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ σέβετη, πάρα πολύ πλεγμένη. Η σημερινή συνέντευξη με ένα πρόσωπο που είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή του ΣΥΡΙΖΑ ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα διαφωτίσει αρκετές έως πολλές πτυχές των ερωτήσεών σας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σαν κόμμα, σαν κοινωνία, σαν κυβέρνηση. Επομένως, για να μην πολυλογώ εγώ, θα δώσω το λόγο στο Παναγιώτη τον Ρίγα να κάνει μια μικρή παρουσίαση για αυτήν και στη συνέχεια. Σημασία της, γιατί έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από μεριάς του κόμματος για να επικοινωνήσουμε με όλες τις κοινωνικές ομάδες και με όλους τους πολίτες σε όλη τη χώρα. Και έχει τη σημασία του γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται όλη αυτή την περίοδο και θα στηριχθεί στον κόσμο τον οποίο επί τρεις αναμετρήσεις τον στήριξε. Στήριξε μια δύσκολη προσπάθεια την οποία έχουμε αναλάβει όλο αυτό το διάστημα και είναι και μια προσπάθεια η οποία κατέληξε σε μια συμφωνία η οποία είχε τις δυσκολίες της. Δεν είναι η συμφωνία αυτή την οποία υπογράψαμε αυτό το οποίο είναι το στοιχείο του DNA του δικού μας, αλλά έχει όμως το στοιχείο ότι η χώρα έπρεπε να βγει από την κρίση με την κοινωνία όρθια και όχι με μια κατεστραμμένη κοινωνία. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται και συνεχίζεται η μάχη, συνεχίζονται οι μάχες σε όλα τα επίπεδα αυτή την περίοδο. Είναι μια συμφωνία η οποία μέχρι στιγμής τα θέματα τα οποία ήταν κρίσιμα έχουν ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βεβαίως η μάχη την οποία θα δώσουμε και τα υπόλοιπα σημεία είναι μια μάχη η οποία θα πιστεύουμε ότι θα την κερδίσουμε ώστε τη νέα χρονιά η χώρα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Είναι πολύ γνωστό σε όλους πια ότι η ύφεση θα είναι σε μηδενικό πλέον στάδιο, δεν θα είναι 4,5% την οποία είχαν προβλέψει οι θεσμοί μέχρι σήμερα. Αυτή η μάχη την οποία δίνουμε αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μάχη στην οποία έχει μπει στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ ως ατμομηχανή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα για να αλλάξει το τοπίο και τις πολιτικές λιτότητες οι οποίες εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια από μεριάς του νεοφιλελεύθερου μπλοκ της Ευρώπης. Και νομίζουμε ότι αυτή η μάχη έχει τα δώσει τα αποτελέσματά της. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν ρογμές, έχουν γίνει αλλαγές και έχουν γίνει αλλαγές γιατί αντιλαμβάνονται και οι κοινωνίες της Ευρώπης ότι δεν μπορούν να σταθούν όρθιες με αυτές τις πολιτικές. Η μεγάλη μάχη που θα δώσουμε την επόμενο διάστημα είναι για την αναδιάθρωση του χρέους, γιατί είναι πια κατανοητό σε όλη την Ευρώπη ότι με πολιτικές λιτότητες και με δημοσιονομικούς περιορισμούς δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί το θέμα του χρέους και αφορά όλους τους λαούς της Ευρώπης. Η κρίση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή οικονομική στην Ευρώπη έχει έρθει σε μεγαλύτερη δυσκολία στην αντιμετώπιση της, γιατί υπάρχει και το θέμα του προσφυγικού και αυτό είναι ένα στοιχείο επιπλέον για τους λαούς της Ευρώπης και η Ελλάδα αυτή την περίοδο έχει αντιμετωπίσει το προσφυγικό θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κρατώντας τις αξίες της Ευρώπης, τις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας σε υψηλό βαθμό. Δεν είναι δυνατόν να οδηγηθούμε σε φράκτες και σε περιορισμούς στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν τρομοκρατικές ενέργειες να υπερισχύσουν και να δημιουργήσουν φόβο στους λαούς της Ευρώπης. Αυτό θα είναι μια καταστροφή για την ίδια την Ευρώπη και για τους λαούς της. Επιπλέον και να ολοκληρώσω είναι ότι στη χώρα μας, η χώρα μας δημιουργήσει και ένα τρίτο δύσκολο πεδίο το οποίο με πολύ μεγάλη προσπάθεια και συμβολή το προχωράει. Έχει να κάνει με την κρίση η οποία υπάρχει η γεωπολιτική στην περιοχή μας και στις στρατιωτικές ενέργειες που γίνονται στη Συρία.
και η κρίση σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας και επίσης το ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό με το θέμα της Παλαιστίνης αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν είμαστε μέρος αυτής όλης της συνολικής κρίσης, αποτελούμε πια μέρος της λύσης και είναι κατανοητό πια σε όλους τους λαούς της Ευρώπης και σε όλες τις κυβερνήσεις της περιοχής. Έχουμε συμβάλλει και θα συμβάλλουμε να υπάρξουν λύσεις και λύσεις ειρήνευσης προς όφελος των λαών και της Ευρώπης αλλά και της περιοχής που βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Είπατε ότι συνεχίζετε να δίνετε μάχη σε όλα τα επίπεδα και πριν από δύο μέρες, δηλαδή είχαμε την παραχώρηση των αεροδρομίων, των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ αυτού και του Ακτίου, παρότι είχατε δεσμευτεί για το αντίθετο, είχατε διαφορετικές δεσμεύσεις. Ποια μάχη δώσατε σε αυτό το σημείο? Θα ήθελα να σας επισημάνω και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και στους ακροατές ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη περίοδο. Τη μάχη δώσαμε και υπήρξε μια συμφωνία και με ειλικρίνεια στο ελληνικό λαό δώσαμε όλα τα στοιχεία γιατί καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία που σας είπα και προηγουμένως ότι δεν είναι μια συμφωνία που ήταν το δικό μας πρόγραμμα. Αλλά κάναμε αυτή την επιλογή με μεγάλη θα σας έλεγα υπευθυνότητα, γιατί δεν πήραμε μόνο το τι θέλουμε ως αριστερά και το τι η αριστερά υπερασπίζεται όλα αυτά τα χρόνια, αλλά θέλαμε να υπερασπιστούμε και την ελληνική κοινωνία. Άρα με ειλικρίνεια απαντήσαμε. Έχουμε μια τρεις εκλογικές μάχες, σας είπα, και ότι ο λαός επιβεβαίωσε ότι εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την κοινωνία από την καταστροφή την οποία έχουν οδηγήσει η κυβέρνηση με κλιματικό τρόπο οι προηγούμενες. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν και το θέμα των αεροδρομίων που με ρωτήσατε. Ήταν μέσα στη συμφωνία, την οποία γνωρίζουμε, τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Η συμφωνία αυτή είναι πολύ καλύτερη από το τι είχαν προβλεφθεί και το τι είχαν επιχειρήσει το προηγούμενο διάστημα. Δεύτερον, ότι ήταν μια συμφωνία με διαφάνεια, υπήρχαν τρεις προσφορές και κυρώθηκε η καλύτερη δυνατή προσφορά. Τρίτον, ότι όλα όσα θα γίνουν στα αεροδρόμια θα πιστοποιηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που είχαν όλα τα αεροδρόμια απέναντι στην πολιτική αεροπορία, που σημαίνει είναι άλλοι όροι και όροι που ελέγχονται. Και επίσης, όσον αφορά το αεροδρόμιο του Ακτίου, γίνεται μόνο η παραχώρηση του χώρου υποδοχής και όχι των αεροδιαδρόμων, γιατί είναι στρατιωτική περιοχή και βεβαίως όλες οι χρήσεις θα πληρώνουν για όλες τις χρήσεις που υπάρχουν στο επίπεδο του αεροδρομίου. Θα πληρώνει η εταιρεία που θα το αναλάβει, θα πληρώνει το αντίστοιχο έξοδα. Και θα γίνουν επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις αυτές προβλέπονται ότι θα τηρηθούν οι όρισοι μας, επενδύσεις οι οποίες θα μείνουν στο ελληνικό κράτος. Άλλη ερώτηση. Παναγιώτης Τσόγκας από το atpreveza.gr. Είπατε και εσείς ότι εφαρμόζετε μια συμφωνία την οποία δεν τη διαλέξατε και δεν ήταν το πρόγραμμά σας. Και είναι μια συμφωνία σίγουρα, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε αντιλαϊκή, ενδεχομένως μπορεί οποιοδήποτε άλλος να τη χαρακτηρίσει όπως θέλει, και δίνει την εντύπωση ότι πάλι θα πληρώσουν αυτοί που πλήρωναν μέχρι τώρα. Τι μπορεί να ελπίζει ο ψηφοφόρος που στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές από το πρόγραμμα που εφαρμόζει και αν έχετε μια στόχευση, κάτι διαφορετικό που να δίνει μια ελπίδα στον ελληνικό λαό, πέρα από την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής? Δεν θα συμφωνούσα ότι πρώτον την αντιλαγή, όπως το θέσατε, και δεν θα συμφωνούσα επίσης και ότι θα πληρώσουν αυτοί που πληρώνουν. Όσα μέτρα αυτή τη στιγμή έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση και αφορούν βασικούς κορμούς, σας λέω ότι είναι το θέμα των κόκκινων δανείων, της ανακεφαλαιοποίησης. Όλα αυτά τα μέτρα δεν έχουν κόστος απέναντι στους πολίτες και κυρίως στις τάξεις οι οποίες έχουν πληγεί αυτή την περίοδο. Δεύτερον, παίρνονται μέτρα και για την αλλαγή του φορολογικού συστήματος για να γίνει ανακατανομή προβαρών προς όφελους των τάξεων των οποίων έχουν πληγεί. Τρίτον, θα αναφερθούν μέτρα το επόμενο διάστημα και άμεσα μάλιστα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και όλων όσων έχουν πλήξει την προηγούμενη περίοδο την ελληνική κοινωνία.
έχει μπει τάξη στο, και θα μπει τάξη στην, στο θέμα των δανείων και αφορά τα θαλασσοδάνεια τα οποία έχουν δοθεί μέχρι τώρα από τις τράπεζες και πλήρωσε και πλήρωνε τις προηγούμενες ανακεφαλοποιήσεις ο ελληνικός λαός. Είναι μέτρα τα οποία συμβάλλουν για την, προς τον, προς τους πολίτες οι οποίοι έχουν μέχρι σήμερα υποφέρει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και επίσης, με την αλλαγή του φορολογικού συστήματος και με το περιουσιολόγιο, θα υπάρξει από, την, από την, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μια διαφορετική κατανομή των βαρών. Και τελευταίο, με το νομοσχέδιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για το μισθολόγιο δημοσίου υπαλλήλου, ατύχησαν για άλλη μια φορά αυτοί που πανηγύριζαν ότι θα υπάρξουν και περικοπές όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα έχουν βγει. Λένε το αντίθετο, γιατί υπάρχουν, δεν υπάρχουν μειώσεις ή θα υπάρξουν κάποιες μικρές αυξήσεις με βάση την αναδιάρθρωση του μισθολογίου. Άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση. Ναι, αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση. Αναφέρατε τρεις φορές εμφαντικά ότι ο ελληνικός λαός σας έδωσε τρεις φορές ψήφο εμπιστοσύνης. Ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι ό,τι μέτρα κάνετε, τα παίρνετε με βαριά καρδιά. Πιστεύετε ότι ο λαός σας έδωσε τρίτη φορά ψήφο εμπιστοσύνης για να πάρετε τα μέτρα που θα παίρνανε οι προηγούμενοι ελαφρά την καρδιά και εσείς με βαριά καρδιά? Εγώ δεν είπα τη λέξη βαριά καρδιά, είπα μέτρα τα οποία γνώριζε ο ελληνικός λαός από τη συμφωνία και αυτή ήταν η συμφωνία, δεν ήταν το πρόγραμμα το δικό μας. Αλλά είναι μια συμφωνία που αναγκαστήκαμε κάτω από τις συνθήκες, τις οποίες ξέρετε, με έναν ακριβιαστικό τρόπο και έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση. Και πήραμε μια απόφαση υπευθυνότητας. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει άλλες επιλογές και να γυρίσουμε έστω και για λίγο τις αρχές της αριστεράς. Αλλά το θέμα και τις απόψεις μας ως κόμμα. Αλλά αυτό που μας επιβλήθηκε και θα έλεγα και οθά πήραμε αυτή την απόφαση είναι ότι θα ήταν μια ήττα και για την αριστερά, αλλά κυρίως για τις κοινωνίες και για την ελληνική κοινωνία. Και θα ήταν και μια ήττα για την αριστερά σε όλη την Ευρώπη και τις κοινωνίες Ευρώπης. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη και όχι μόνο παρακολουθούν τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να πετύχει ή εύχονται να πετύχει και όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει, γιατί είναι αυτός ο οποίος έχει μπροστά, μπει μπροστά για να χτυπήσει όλο αυτό το σύστημα το νεοφιλελεύθερο μπλοκ και τον καπιταλισμό, τον ακραίο και τις πολιτικές λιτότητες, οι οποίες εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην χώρα μας, με αυτό τη χώρα μας. Και πρέπει να αλλάξει και ό,τι έχει να κάνει με το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, το οποίο ήταν στην ουσία έχει επιβληθεί πάνω από την πολιτική. Άρα να επανέλθει η πολιτική και η δημοκρατία, γιατί εδώ έχουμε και περιστολή της δημοκρατίας πια. Όταν παίρνουν τέτοια μέτρα και όταν είναι η πολιτική κάτω από το χρηματοδοτικό και από πάνω είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο που καθορίζει όλα αυτά. Υπήρξε μια κατάσταση που διαμορφώθηκε πριν το δημοψήφισμα και αφορά τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας και το ρόλο που έπαιξαν στην προσπάθεια διαμόρφωσης του αποτελέσματος κόντρα στον ρόλο που πρέπει να έχουν ως μια δημοκρατική ευνομόνη πολιτεία που είμαστε. Ωστόσο, το νομοσχέδιο που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για τις τηλεοπτικές συχνότητες έχει πολλά κενά και δίνει την εντύπωση ότι περισσότερο στρέφεται κατά του δημοσιογράφου παρά των μεγάλων τραστ, των μεγάλων μηντιακών συμφερόντων. Ποια η τοποθέτησή σας, αν συμφωνείτε, διαφωνείτε, προφανώς διαφωνείτε. Νομίζω ότι αφορά και τους δημοσιογράφους και θα θέλαν και πρέπει να θέλει οι δημοσιογράφοι να μπει μια τάξη το οποίο και την άλεξη η οποία γινόταν και σε αυτούς. Και ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι καναλάρχες όλη αυτή την περίοδο λειτουργούσαν. Είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει και συνεχίζει να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, να συγκυβέρνηση και όλα τα μίντια να είναι και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι απέναντι και όχι μόνο να είναι απέναντι ή να κάνουν κριτική, αλλά να διαστρεβλώνουν καθημερινά τις θέσεις τις οποίες παίρνει η κυβέρνηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω κάνει μια δήλωση το τελευταίο διάστημα και είπα ότι έχουμε πια μια συνολική μονταζιέρα και όχι μόνο μονταζιέρα της Υπρού σε επίπεδο τηλεοπτικών καναλιών. Θα μπει τάξη και το νομοσχέδιο θα εφαρμοστεί. Υπάρχει καθυστέρηση, δεν οφείλεται σε εμάς, οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία και στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαιτίας του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου που δεν μπορεί να συγκροτηθεί και στην ουσία για άλλη μια φορά πολιτικά κόμματα και μίντια παίζουν ο ένας το ρόλο του άλλου. Ευχαριστώ.
Μήπως θέλεις να απαντήσεις κάτι για την Κοζάνη. Ναι, και σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές για τον τρόπο που έγινε να κυκλοποιήσει τις τράπεζες, για τα ξένα φαντς που θα πάρουν κόκκινα δάνεια, κάτι μια αναφορά σε αυτό. Για να κυκλοποιήσει το. Το ακούς. Ναι. Για να κυκλοποιήσει των τραπεζών ήταν για την περίοδο που είμαστε και με τον τρόπο που έγινε ήταν καλύτερη δυνατή και θα σας εξηγήσω γιατί. Οι δύο προηγούμενες ανακεφαλοποιήσεις, τρεις μάλλον που γίνανε, πλήρωσε το ελληνικό κράτος και ουσιαστικά ο φορολογούμενος πολίτης πάρα πολλά. Εμείς ως κράτος και ως κυβέρνηση δόθηκαν για την ανακεφαλοποίηση 5,6 δις από τα 25 τα οποία είχαν προβλεφθεί από το ΤΟΚΟΣΟΥΜ για την ανακεφαλοποίηση. Δεύτερο, φαίνεται ότι και είναι πλέον αυτό διευκολύνει και στα επόμενα βήματα ότι υπήρξαν κεφάλαια τα οποία μπήκαν από ιδιώτες που κανείς μέχρι τώρα δεν το πίστευε ή προέβλεπε δεν θα μπουν κεφάλαια ιδιωτών. Τρίτον, ό,τι αφορά την ανακεφαλοποίηση, είναι τα θέματα των κόκκινων δανείων. Καμία ανακεφαλοποίηση δεν πέτυχε, δεν θα πετύχει, δεν πέτυχε οι προηγούμενες, γιατί όταν μέσα στην τράπεζα παραμένουν τα κόκκινα δάνεια, όλα τα επιχειρηματικά ή οτιδήποτε άλλο, και δεν λύνεται το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, θα έχεις ξανά την ανάγκη ανακεφαλοποίησης. Εδώ λοιπόν παίρνουμε και μέτρα και για το θέμα των κόκκινων δανείων και των επιχειρηματικών, άρα να λυθεί το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να εξυγιανθούν. Επίσης, με το νομοσχέδιο πέρασε ο έλεγχος των διοικήσεων των τραπεζών, όπου οι διοικήσεις πια κάθε χρόνο θα πρέπει να δίνουν απολογισμό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες στην ουσία και θα έλεγα, το πώς δίνουν τα δάνεια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν δοθεί πολλά δάνεια και είναι η πλειοψηφία αυτών τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια, τα οποία ούτε εγγύησεις είχαν και ήταν δάνεια τα οποία φύγανε χρήματα χωρίς πια να επιστρέψουν στις τράπεζες. Και μάλιστα, χωρίς να γίνουν επενδύσεις, αλλά στις τσέπες αυτών των οποίων δόθηκαν τα δάνεια αυτά. Γιατί είναι άλλο πράγμα να κάνεις επενδύσεις και να ελέγχεται αυτό και να μπορούν να αποπληρωθούν, και άλλο να είναι χρήματα τα οποία πετιώνται. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι είναι πολύ διαφορετική αυτή η ανακεφαλοποίηση και επίσης οι μετοχές που το κράτος έχει πια έχουν το δικαίωμα ψήφου, δηλαδή αλλάζει και έχει το κράτος ακόμα και λιγότερο μέρος να έχει, έχει το μεγαλύτερο ρόλο μέσα στην τράπεζα, πράγμα που δεν ίσχυε την προηγούμενη περίοδο, όπου οι μετοχές του κράτους, δηλαδή μέσα που ήταν στον ΤΟΚΟΣΟΥ, δεν είχαν το δικαίωμα ψήφου, άρα δεν είχε καμία αρμοδιότητα παρέμβαση του κράτους μέσα στις τράπεζες. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία δίνουν την εικόνα ότι η ανακεφαλοποίηση θα ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι οι μετοχές που έχει το κράτος αυτές δεν υποχρεώνονται να πουληθούν ή να χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο παρά όπως το κράτος νομίζει μπορεί, έχει την ευθύνη να το κάνει και να τις πουλήσει. Άρα τιμάμε ότι και τα χρήματα που έχουν δοθεί θα είναι με κέρδος αν και όποτε χρειαστεί να γίνει να πλούσουμε αυτή τη μεθοδολογία. Κύριε Ρίγα, μια και ο κ. Παπαδήμος θέλησε να μου δώσει το λόγο, να σας καλωσορίσω κι εγώ και θα ήθελα τα σχόλιά σας σε τρία ζητήματα. Στο πρώτο είναι για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Ένα άλλο ζήτημα είναι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον κόσμο του σε συγκέντρωση στις απεργίες. Και ένα άλλο ζήτημα είναι για τους διοικητές των νοσοκομείων. Για το θέμα των απεργιών. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αποπολύσει. Συγγνώμη που σας πω ότι ο τύπος ασκεί έντονη κριτική όταν βγαίνουν ανακοινώσεις των κατατόπων των Μαρχιακών Επιτροπών και καλεί να κατέλθουν. Τις κινητοποιήσεις. Κατάλαβα. Ναι. Εγώ ήμουν επικεφαλής του μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ στις δύο απεργίες που έγιναν στην Αθήνα, συγκεντρώσεις που έγιναν στην Αθήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα απεμπολίσει το δικαίωμα να συμμετέχει και να είναι στις κινητοποίησεις του ελληνικού λαού. Εμείς θέλουμε τις κινητοποίησεις αυτές του ελληνικού λαού. Το λέμε με ειλικρίνεια, γιατί είναι μοχλός πίεσης απέναντι
σε αυτούς οι οποίοι αυτή την ώρα πιέζουν ή θέλουν να πάρουμε και να οδηγηθούμε σε άλλες επιλογές. Δεύτερον, αυτές οι κινητοποιήσεις δεν αφορούν μόνο τα μέτρα. Εδώ έχουμε και τον ιδιωτικό τομέα και αυτή είναι και η μεγάλη πίεση που πρέπει να ασκηθεί, όπου ο ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή παίρνει μέτρα ή εκμεταλλεύεται τις συνθήκες που υπάρχουν, ώστε να τους εργαζόμενους εκεί να τους χειραγωγεί, να μειώνει μισθούς χωρίς να υπάρχει πολλές φορές λόγος και επίσης να έχει εργασιακές σχέσεις μέχρι να κλείσουμε και το θέμα των εργασιακών σχέσεων, που είναι σχέση γαλέρας. Άρα η κυβέρνηση χρειάζεται και θέλουμε να παρεύουμε και σε αυτό το κομμάτι και αυτό μας διευκολύνει, μας βοηθάει και μας ενισχύει στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Η δεύτερη ερώτηση ποια ήταν? Για τους διευθυντές των νοσοκομείων. Για τους διευθυντές των νοσοκομείων. Όπου κατηγορήσετε μεταξύ άλλων ότι αυτά που έκανε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία θα συνεχίζετε και εσείς τώρα. Δηλαδή ότι τοποθετεί δικούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς μέχρι τώρα έχουμε λειτουργήσει σε όλες τις επιλογές. Σε όλες τις επιλογές θέλαμε να υπάρχει και θέλουμε να υπάρξει και το επόμενο διάστημα μια διοίκηση ανεξάρτητη, η οποία να υπηρετεί τον ελληνικό λαό και να υπηρετεί τις εκάστοτε πολιτικές οι οποίες κάνουν, ανεξάρτητα το ποιο κόμμα θα είναι στην κυβέρνηση. Δεν μπορούμε όμως να διαμαρτύρονται ή να μας κατηγορούν αυτοί οι οποίοι έχουν διορίσει όλους αυτούς που ήταν κομματικό κράτος. Και όχι μόνο αυτό, σε αυτή την περίοδο, και θα τα δώσει το Υπουργείο Υγείας, έχουμε μία σειρά από ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει από διοικητές των νοσοκομείων, οι οποίες σκάβανε ουσιαστικά το λάκκο στις όποιες πρωτοβουλίες θέλαμε να πάρουμε. Και επίσης έχουν δημιουργήσει αυτό τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία πέρα από το. Τα προβλήματα που έχουμε λόγω της οικονομικής κρίσης και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή δεν διευκολύναν, δεν βοηθούσαν στην προσπάθεια την οποία κάνουμε για να αναμορφωθεί το σύστημα υγείας. Και λάβετε υπόψη σας επίσης ότι έχουμε το θέμα των προμηθειών των νοσοκομείων, όπου εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι. Και την ευθύνη για το μεγάλο πάρτι το έχουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Άρα αυτές οι διοικήσεις λοιπόν που είχαν και έχουν αυτή την ευθύνη, μην θεωρούμε ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποιο κομματικό κράτος. Και τελευταίο, οι επιλογές θα γίνουν μέσω κριτηρίων. Υπάρχει επιτροπή που είναι από όλες τις οπτικές και τεχνοκράτες και μέσα σε αυτή η επιτροπή αξιολόγησε ήδη τους διοικητές των νοσοκομείων. Και δεν τους έχει, δεν απάλλαξε όλους τους διοικητές αυτή η επιτροπή. Οι νέοι διοικητές θα τοποθετηθούν, δεν θα ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή... Περιμένετε να δούμε. Αν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν και πρέπει να προχωρήσουν την αναμόρφωση του συστήματος υγείας και να υπηρετούν τον ελληνικό λαό. Σας είπα, το μεγάλο στοιχείο είναι τα πάρτι που γίνονται στις προμήθειες. Και έχουν ευθύνη γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό θα πρέπει να φύγουν. Όλα αυτά βέβαια ξεκινάνε, γιατί καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι ανάλογες θέσεις προκειμένου να προχωρήσει το έργο της κυβέρνησης πρέπει να είναι κομματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Όλη αυτή η κριτική από την αίσθηση ότι ξεκινάει από τις ανακοινώσεις οι οποίες γίνανε από το Υπουργείο Παιδείας, ότι για πρώτη φορά θα υπάρχει αξιοκρατία στο Υπουργείο Υγείας, για πρώτη φορά θα υπάρχει αξιοκρατία στις θέσεις των διοικητών των νοσοκομείων. Δεν γίνονται με τον τρόπο. Οι άλλοι τους διορίσαν, οι προηγούμενοι τους διορίσαν με την. Επιλέγαν το πρόσωπο και το βάζαν. Δεν θα γίνει, ούτε έγινε η κρίση με αυτόν τον τρόπο των νυν υπαρχόντων, ούτε θα γίνει τοποθέτηση με τον τρόπο που γινόταν. Κύριε Ριγά, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω λίγο την απάντηση που δώσατε, είπατε ότι σας κατηγορούν. Προφανώς εννοείται τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Για το θέμα των διοικητών, αναφέρω. Δεν είναι ότι σας κατηγορούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Είναι ότι ο τύπος ασκεί μεγάλη κριτική για αυτό το θέμα της αξιοκρατίας. Τι θέλετε να σας πω, να σχολιάσω, αν θα. Όχι, επειδή είπατε, σας κατηγορούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Δεν είναι μόνο, είναι το θέμα δεν είναι μόνο οι πολιτικοί αντίπαλοι. Δεν είναι θέμα. Είναι θέμα ότι τα κόμματα αυτά τα οποία ευθύνονται για όλα τα εγκλήματα, ας λύσουν πρώτα τα προβλήματα, ας βγάλουν πρόεδρο στο κόμμα τους και μετά να βάζουν ζητήματα για το πώς λειτουργεί ή πώς λειτουργεί η κυβέρνηση ή πώς λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή, κάποια, αν θέλετε να σας θυμίσω, μας κατηγορούσαν ότι περίπτωση δεν μπορεί να δικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν μπορούν να δικήσουν το δικό τους κόμμα αυτή τη στιγμή. Τέλος, αν μου επιτρέπετε να πω ότι πάμε και για συνέδριο, για ένα συνέδριο το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλες απαντήσεις. Τις οποίες χρειαζόμαστε. Θέλετε να. Και φαντάζομαι ότι και η επισκέψη που κάνετε να θεωρείτε. Βεβαίως. Έχουν... Απαντήσεις να τελειώσω. Απαντήσεις σε αφορά και το ιδεολογικό και την τακτική και τη στρατηγική και το τι κόμμα θα πρέπει να υπηρετήσει αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Είναι ένα συνέδριο
το ΜΟΝ για το ΣΥΡΙΖΑ και για την αριστερά. Ένα συνέδριο το οποίο, κρατώντας τα ταυτοτικά μας στοιχεία, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις για το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς του αιώνα που διανύουμε. Και είναι για μας μεγάλο βάρος, γιατί όλα τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς και της αριστεράς στον κόσμο περιμένουν να δουν πώς αυτό το εγχείρημα θα έχει επιτυχία. Δεν σας αποσχολεί το θέμα του συνταξιωτικό και του ασφαλιστικό? Στην πρέβεζα δηλαδή. Πού πρέπει να μιλά. Όχι, έχουν υποθεί πολλά. Ότι η κυβέρνηση. Έχουν υποθεί πολλά ότι η κυβέρνηση μειώνει τις συντάξεις κτλ.